Καλημέρα και πάλι στον Νίκο Στέφο, γιατί πριν έτσι το είπαμε πολύ πρόχειρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και μια καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Καλιαγμάνη, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Γιατί υπάρχει καλημέρα, γιατί κύριε και κατηγορία στρατιώτες στα ψηφοδέλτια. Από κάτι, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά είμαι και εγώ υποψήφιος ευρωβουλευτής. Γιατί δεν αναφέρθηκε. Το είπα εγώ πριν. Δεν αναφέρθηκε τώρα. Υποψήφιος ευρωβουλευτής, βεβαίως, με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ το είπα και το λέω και δεύτερη φορά, Νίκο. Κύριε Καλιαγμάνη, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα. Είμαι καλά. Θα ήθελα να είμαι εκεί μαζί σας, αλλά σήμερα η κίνηση είναι τόσο μεγάλη που είδαμε και δεν εμείς μπορώ καν να προσεγγίσω. Γίνεται χαμός. Κύριε Καλιαγμάνη, στο Κηφισό γίνεται χαμός. Είχαμε εικόνα πριν, αλλά πριν πάμε λιγάκι για τις ευρωεκλογές και όλα αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει να συζητήσουμε, πάμε λιγάκι σε αυτό το περιστατικό που είχαμε στον Πειραιά με τον άτυχο αστυνομικό, ο οποίος καταπλακώθηκε ο άνθρωπος και σκοτώθηκε. Να μας δώσετε έτσι κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Έκανε δεύτερη δουλειά, έχετε. Δεύτερο μεροκάματο για να ζήσει η οικογένειά του. Γιάννη, έκανε δεύτερο μεροκάματο όπως κάνουν πολλοί αστυνομικοί για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Δούλευε σε ένα φορτηγό, ο άνθρωπος μάζευε μπάζα, αυτό έκανε. Έπεσε ένας τείχος λοιπόν και τον καταπλάκωσε και ο άνθρωπος είναι νεκρός. Ήρθαν οι γονείς του να τον παραλάβουν, να τον πάνε στα Γρεβενά για να τον κηδέψουν. Είναι μια πραγματικότητα που ζει ο Έλληνας αστυνομικός. Αναγκάζεται να κάνει δεύτερη δουλειά προκειμένου να μπορεί να πληρώσει το νίκη του, προκειμένου να μπορεί να επιβιώσει. Τι μισθό έπαιρνε ο άνθρωπος αυτός? Πραγματικά τώρα. Κύριε Καλιαγμάνη. 31 χρονών, ειδικός φρουρός, ναι. Πρέπει να έχει 5-6 χρόνια στο σώμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Άντε να έπαιρνε 1.000 ευρώ. Ούτε 1.000 ευρώ. Μαζί με τα νυχτερινά και τα πενθήμερά του, δηλαδή με παραπάνω ώρες εργασίας. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος πέρα από τη δουλειά. Είχε έρθει από τα Γρεβενά, έτσι. Δηλαδή δεν έμενε στο σπίτι των δικών του εδώ. Πέρα από την υπηρεσία που αναγκάζεσαι και κατανοείς πολλές φορές. Ακριβώς. Κύριε Καλιαγμάνη, μία ανωτελεία, σας παρακαλώ πολύ, μία ανωτελεία να βάλουμε στην παρέα μας την τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο Δήμαρχος Γρεβενών, όπου μάλιστα και ο πατέρας του παιδιού ήταν υπάλληλος, είναι υπάλληλος του Δήμου. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα από Αθήνα. Καλημέρα στην παρέα σας, καλημέρα στους θεατές σας. Τα θερμά μας συλληπιτήρια αρχικά, τα θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια από όλους. Για το συντοπίτη σας. Νιώθουμε όλοι μας συντετριμμένοι, μπορώ να πω, από την απώλεια ενός νέου παιδιού, ένα διαμάντι όπως ακριβώς τον περιγράφουν στο χωριό και όπως και εμείς τον γνωρίζουμε εδώ στα Γρεβενά. Ο πατέρας του είναι υπάλληλος του Δήμου μας. Ένας από τους καλύτερους υπαλλήλους που έχουμε, εργατικότατος, φιλότιμος, ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε τι που του ζητάμε σε σχέση με την εργασία του. Ένας άνθρωπος πραγματικά που τον αγαπάει όλο το χωριό, όπως αγαπούσε και το γιο του. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και δεν το λέω μόνο και μόνο για το καλό κατεβόδιο για το παιδί. Είναι γιατί είναι μια πραγματικότητα. Η ποιότητα αυτού του παιδιού, η ποιότητα η οικογενειακή που μας έχει συγκλονίσει όλους. Άνθρωποι αγαπητοί, άνθρωποι εργατικοί, άνθρωποι που όλοι τους έχουν φίλους. Όλοι τους αγαπούν, όλοι κάνουν παρέα μαζί τους. Και αυτό λοιπόν έπεσε σαν αστροπελέκι εδώ στα Γρεβενά. Χάθηκε ένα νέο παιδί. Και εδώ θα πρέπει να αναδείξουμε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στους αστυνομικούς, τα νέα παιδιά αυτά που φεύγουν από την επαρχία και αντί προσλαμβάνονται σε πρώτη φάση στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα, με αποτέλεσμα το κόστος ζωής της Αθήνας να μην τους επιτρέπει με τις αμοιβές που έχουν να αντιμετωπίζουν τις άμεσες ανάγκες τους. Και δεν είναι από τα παιδιά που θα μπορούσε να κάνει το οποιοδήποτε άλλο ύποπτο, να το πω και έτσι, θα βάλω και μια άλλη παράγραφο, το οποιοδήποτε ύποπτο που μπορεί να ενισχύσει το εισόδημά του. Μάλιστα. Το παιδί αυτό λοιπόν βγήκε στην αγορά εργασίας να συμπληρώσει το εισόδημά του, να δουλέψει στο γιαπί, να δουλέψει οδηγός, οποιαδήποτε χειρονακτική εργασία, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες και τα έξοδα διαμονής στην Αθήνα. Έτσι. Ούτε μπράβο πήγε να δουλέψει σε νυχτερινά κέντρα πόρτα, ούτε τίποτα από αυτά. Αυτό έκανε αυτή την υποσημείωση. Δεν πήγε να κάνει κάτι ύποπτο, πήγε να δουλέψει σαν ένας εργάτης απλώς. Μάλιστα. Αυτό το παιδί λοιπόν, το διαμάντι στα Γρεβενά, έφυγε από κοντά μας. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε, τα συλληπιτήριά μας στην Ελλάδα.
Πολύ δυνατές παρατηρήσεις του Δημάρχου. Ναι. Έστειλε μήνυμα στην κοινωνία. Ο αστυνομικός. Και πόσα θέματα έθιξε. Ναι. Κύριε Καλιακπάνη, να αναδείξετε ότι ο αστυνομικός δεν είναι ο μπάτσος που κατηγορούν ορισμένοι, αλλά ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που κάνει και δεύτερη δουλειά. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Εγώ να πω, Γιάννη, ότι το 30% των αστυνομικών κάνουν δεύτερη δουλειά για να επιβιώσουν. Δεν γίνεται αλλιώς να επιβιώσουν. 30% τόσο πολύ. Τόσο ναι, πολύ. Μήπως είναι και, μήπως είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να ξέρετε. Δουλεύουν και delivery, δουλεύουν σε οικοδομές, δουλεύουν ελαιοχρωματιστές, κάνουν ό,τι δουλειά μπορείτε να φανταστείτε. Όταν εγώ πρωτομπήκα στην αστυνομία, μετά από λίγο καιρό, αναγκάστηκα και έκανα δεύτερη δουλειά για να επιβιώσω. Πήγαινα στολισμούς σε βαφτίσια. Αυτό έκανα. Δεν τρέπομαι να το πω. Δεν τρέπομαι να το πω και θεωρείται παράνομο. Ευτυχώς που το ιστορικό υποθέσεων όμως δεν ασχολείται με αυτές τις περιπτώσεις των αστυνομικών που κάνουν μια νόμιμη δουλειά. Ασχολείται φυσικά με αυτούς, με ένα πολύ μηδαμινό ποσοστό, ένα 1%. Μισό λεπτό, κύριε Καλιακμάνη, γιατί έχουμε εδώ τον κυβερνητικό. Δουλειές. Κύριε Στέφο, δεν θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία μέσα στη συνολική φιλοσοφία του προγράμματός της αυτά τα θέματα να τα έχει λύσει, δηλαδή να υπάρχει μια επιδότηση στέγης για τους αστυνομικούς, να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να επιβιώσουν καλύτερα. Πριν σας απαντήσω, Γιάννη, γιατί είμαστε συνάδελφοι. Και γνωριζόμαστε χρόνια. Και γνωριζόμαστε χρόνια, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Θα ήθελα να πω ότι και εγώ προέρχομαι από αστυνομική οικογένεια. Από οικογένεια αστυνομικού, ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός. Επομένως, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κύριος Καλιακμένης, γιατί το έχουμε ζήσει και εμείς στην οικογένειά μου, το έχω ζήσει και εγώ στο πετσί μου πριν από 50 χρόνια, επειδή το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, δεν είναι μόνο σημερινό, είναι διαχρονικό, πηγαίνει και πολύ πίσω. Πριν από 50 χρόνια και ο δικός μου ο πατέρας αναγκάστηκε να βγει σε μια δεύτερη εργασία προκειμένου να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του. Λοιπόν, άρα το καταλαβαίνω το πρόβλημα και το κατανοώ. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, ασφαλώς και θα πρέπει η πολιτεία και το κάνει, αλλά θα πρέπει να σκύψει με περισσότερη φροντίδα επάνω στους αστυνομικούς. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο λειτουργήμα, δεν θα το πω επάγγελμα εγώ, ένα λειτουργήμα. Και βέβαιως έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουν γίνει σοβαρά βήματα προς την οικονομική, θα έλεγα, ενίσχυση των αστυνομικών. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου ισχύει το νέο μισθολόγιο, αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Είναι δυστυχώς, παρά τα μέτρα πάλι που παίρνονται από πλευράς κυβέρνησης για τη διθάσευση της ακρίβειας. Η ακρίβεια παραμένει εδώ και αυτό το πρόβλημα της δεύτερης εργασίας δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά τους αστυνομικούς, αφορά, πιστεύω, ευρύτερα την ελληνική κοινωνία. Είναι απλό το ζήτημα. Αν μου επιτρέπετε, ένας αστυνομικός, αν μου επιτρέπετε, καταρχήν να πω στον κύριο Στέφο, κύριε Καλιακμάνη, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Και σε εσάς, κύριε Καλιακμάνη. Σωστά τα λέει, αλλά κάνει ένα λάθος. Δεν ασχολήθηκε η κυβέρνηση με τον Έλληνα αστυνομικό. Σωστά τα λέει ότι έχει να κάνει. Κύριε Καλιακμάνη, ξέρετε ότι δεν είναι έτσι. Πρέπει να κάνει ο αστυνομικός για να επιβιώσει. Κύριε Καλιακμάνη, είστε σοβαρός στους τοποθετήσεις σας διαχρονικά. Και καλό θα ήταν, πέραν από τις όποιες, αν θέλετε τώρα, τοποθέτησής μας, θέσεις μας, εσείς ως υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εγώ της Νέας Δημοκρατίας, πάνω από ένα νεκρό αστυνομικό, αυτή τη στιγμή να μην κάνουμε οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση και καπήλευση. Είναι λυπηρό και δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή ούτε σε εσάς ούτε σε μένα. Ακούστε. Εγώ είμαι αστυνομικός, καταρχήν. Βεβαίως. Λοιπόν, κατεβαίνω υποψήφιος ευρωβουλευτής, γιατί θέλω να συμβάλλω, είμαι με την κοινωνία, αγαπώ την Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο. Δεν βλέπω χρωματισμούς. Έπρεπε να πάω σε κάποιο κόμμα. Διάλεξα κατά συνείδηση να πάω εκεί. Δεν έχει σημασία, μπορεί να διάλεγα κάπου αλλού. Όχι, άλλο λοιπόν, σας είπα εγώ, δεν σας είπα. Σας μιλάω σαν αστυνομικός, σαν οικογενειάρχης αστυνομικός, που αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά ότι ο Έλληνας αστυνομικός δεν μπορεί να επιβιώσει με τα χρήματα που παίρνει. Η κυβέρνηση δεν έκανε αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Άλιστα. Μίλησε για το επικίνδυνο της εργασίας. Δεν το έκανε, κύριε Στέφο. Ωραία. Σας ενημερώνω για να το ξέρετε. Θα κάνω ένα ερώτημα στον Νίκο Στέφο. Ένα πολιτικό. Σας ενημερώνω σαν αστυνομικός που ξέρω. Επειδή τον Νίκο τον ξέρω χρόνια και είναι συνάδελφος, μιλάει πάντα με τη γλώσσα της αλήθειας. Με ποιο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα είσαι ικανοποιημένος το βράδυ των ευρωεκλογών? Τουλάχιστον το ποσοστό, ένα ποσοστό το οποίο θα έχει μπροστά του το 3. Δηλαδή τώρα το θέμα δεν είναι αν είμαι εγώ ή όχι ικανοποιημένος. Το ζήτημα είναι εάν είναι μπροστά μας, δεν έχουμε οι ευρωεκλογές, κακώς θεωρούνται ότι είναι ένα είδος δημοψηφίσματος για την όποια κυβέρνηση. Εμείς τώρα μπροστά μας καλούμαστε να πάρουμε θέση, να ψηφίσουμε για την Ευρώπη.
γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η πορεία της εξαρτάται από τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε. Θα ληφθούν, δηλαδή προς τα πού θα πάει τελικά η Ευρώπη. Νίκο, είπες τρία μπροστά. Ναι. Άλλο ερώτημα. Για να το πάμε γρήγορα και να κάνει και ένα ο Νίκος στον κύριο Καλιαχμάνη και η Άννα, ό,τι ακριβώς έχει. Τώρα, εάν θα είναι μισό λεπτό, γιατί μπορεί και να παρεξηγηθώ. Το αν είναι ένα 29. Εντάξει, ναι. Τώρα μην παίζουμε τώρα με τις... 28,5 καλό. Να χαμηλώνεις το πράγμα. Να ρωτήσω, όλο αυτό το σελεμπριτή. Όχι, γιατί, μισό λεπτό, είναι άλλο το ίδιο θεωρώ ότι είναι το 29 με το 30. Δεν έχει την ίδια δυναμική το 29 με το 30 ή το 31, σε σχέση με ένα μικρότερο κόμμα, το οποίο παίρνει 4 ή 5. 4 ή 5 σε ένα μικρό κόμμα έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όλο αυτό το κυνήγι των celebrities και τα ψηφοδέλτια τα οποία στήθηκαν, εσένα σε βρίσκει σύμφωνο ή σε προβληματίζει? Μιλάμε για πρόσωπα τα οποία έχουν μια αναγνωρισιμότητα και είναι λογικό. Στην επικοινωνία, στην πολιτική επικοινωνία, γενικότερα στην επικοινωνία, η αναγνωρισιμότητα να είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προκειμένου να μπορέσει και ο υποψήφιος αλλά και το κόμμα, κυρίως γιατί αυτά είναι τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζει το όποιο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία φυσικά, να προσελκύσει ψηφοφόρους προς τη δική της, το δικό της κόμμα. Ναι, αλλά δεν είναι κόμμα. Έτσι. Γιατί τότε στις ΗΠΑ θα είχε εκλεγεί πρόεδρος ο Μάικλ Τζάκσον. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει εκλεγεί και ο Ρόναλντ Ρίγκαν που ήταν ηθοποιός. Πάντως, άρα τελικά τι κερδίζει η εικόνα, Νίκο, για σένα κερδίζει η πολιτική ουσία? Όχι, δεν είναι ένας συνδυασμός. Είναι ένας συνδυασμός. Όχι, τους αδικούμε τους ανθρώπους. Το τέλειο, το σωστό και η Νέα Δημοκρατία με το δικό της ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο υπάρχουν πρόσωπα τα οποία προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας, από την Ομογένεια, από κοινωνικές τάξεις, επαγγέλματα κλπ. Θεωρώ ότι τα πρόσωπα στα οποία εσείς τώρα αναφέρεστε, δηλαδή τα πρόσωπα τα celebrities όπως λέμε, συνδυάζουν και την αναγνωρισιμότητα και τη διασημότητα, αλλά και την ποιότητα της προσωπικής. Πάντως, όσον αφορά το Πασόκ, τον Πασόκ δεν έχει κάνει τέτοιες επιλογές. Δηλαδή, ο πιο γνωστός είναι μάλλον ο κύριος Καλιαχμάνης. Έτσι, ο οποίος έχει πάρει δημοσιότητα και λόγω των αναλύσεων του. Ο Ζαγοράκης και λέει ο Ζαγοράκης. Συγγνώμη, εντάξει, αφήνω τον κύριο Ζαγοράκη, δεν είχε πολύ Πασόκ. Αλλά τέλος πάντων. Μιλάμε για Πασόκ τώρα. Τώρα σημασία έχει ότι δηλώνει Πασόκ. Δεν είναι ένας περίεργος Πασόκ. Νίκο, αλλά θέλω να το ρωτήσω κιόλας. Νίκο, αν μου επιτρέπεις. Κάτσε, δεν έχουμε χρόνο να ρωτήσουμε. Θεωρείτε ότι η τρίτη θέση είναι εξασφαλισμένη για το Πασόκ? Γιατί πολλοί δεν το θεωρούν πολύ σίγουρο. Για τη δεύτερη. Εγώ θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έρθει στη δεύτερη θέση. Εγώ τις δημοσκοπίες δεν τις βλέπω καθόλου. Ψηφίζει ο λαός. Και ο λαός δεν ξέρει τι θα ψηφίσει. Πολλές φορές όταν ρωτάνε κάποιον, όταν παίρνουν από μια εταιρεία για να κάνουν μια δημοσκόπηση, αυτό που απαντάει ο κάθε πολίτης είναι ίσως αυτό που θέλει να ακούσει ο άλλος στην άλλη γραμμή ή εντελώς το αντίθετο. Του λέει, γιατί εγώ να κάτσω και να μπω στη δικασία και να τους δώσω τη δυνατότητα να δουν ποια είναι η επιλογή μου. Μπορεί να λέει άλλα πράγματα. Το έχουμε δει πολλές φορές στις δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι δεύτερο κόμμα. Και πρέπει να είναι δεύτερο κόμμα. Αν γιατί είναι όμως τρίτο κόμμα, κύριε Καλιακμάνη, γιατί είχαμε και την κυρία Γιανακοπούλου τις προάλλες εδώ και μας είπε ότι τότε θα υπάρχει πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ. Εσείς τι πιστεύετε? Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα. Πρέπει να είναι λοιπόν δεύτερο κόμμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που έφτιαξε τη μεσαία τάξη. Που δημιούργησε τη μεσαία τάξη. Δεν υπήρχε η μεσαία τάξη, υπήρχαν φτωχοί και πλούσιοι. Αυτό που υπάρχει και τώρα. Άρα πρέπει να ξαναδημιουργηθεί η μεσαία τάξη. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που έκανε το κοινωνικό κράτος. Υγεία, παιδεία, ασφάλεια. Που βλέπουμε ότι αυτά παραπέμπουν και τα τρία. Η θεωρία του νόμου και τάξης πλέον έχει καταπέσει. Βλέπετε ότι υπάρχει ανασφάλεια, ο κόσμος δεν εμπιστεύεται την ελληνική αστυνομία. Και δεν την εμπιστεύεται γιατί έγιναν σωρία λαθών με την κοπέλα την Κυριακή, το οποίο αυτό είναι απαράδεκτο και έγιναν φοβερά λάθη και το έχω ομολογήσει. Άλιστα. Και μόνο πρώτος που το είπα. Δεν εμπιστεύεται γιατί δεν βλέπει αστυνομικού στον δρόμο, γιατί μπαίνουν μέσα στο σπίτι του και του κλέβουν την περιουσία του, γιατί παίρνει στο αστυνομικό τμήμα και λέει. Και του λένε οι αστυνομικοί, και σωστά του λένε γιατί δεν έχουν κόσμο, του λένε ότι δεν έχουν κόσμο να του στείλουμε. Κύριε γιατί στην υγεία υπάρχει ζήτημα και αν δεν βάλεις το χέρι στην τσέπη δεν κάνεις εγχείρηση. Γιατί η ακρίβεια έχει πάει στο Θεό. Κύριε Καλιαχμάνη. Και ο ΑΣΑ είπε ότι η Ελλάδα είναι από τα πιο ακριβά κράτη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τα πω. Τώρα που ολοκληρώνουμε, θα σηκώσετε το τηλέφωνο να πάρετε ένα τηλέφωνο τον σύντροφο Μιχάλη Χρυσοχοίδη να του τα πείτε αυτά.
Και αυτός Πασόκ. Ο σύντροφος Μιχάλης είναι προβοκάτορας. Είμαι προβοκάτορας. Με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτή τη λογική τότε και εγώ να ρωτήσω τον κύριο Καλιακμάνη πώς αισθάνεται που υπάρχει ένας υποψήφιός του που είναι στο Πασόκ αλλά που κατεβαίνει με το Πασόκ και την ίδια στιγμή είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον έχετε διαγράψει. Κύριε Στέφο, εγώ είμαι μακριά. Ναι, αλλά κύριε Καλιακμάνη, τι είναι τώρα. Καλή επιτυχία και στους δύο. Ο Νίκος είναι συνάδελφος με ήθος και κύρος. Επόμενη φορά από κοντά, κύριε Καλιακμάνη, εδώ στο πλατό, στο στούντιο. Καλημέρα μας. Λοιπόν, κύριε Συγκέστο, κύριε Καλιακμάνη. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή επιτυχία. Σε λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι.